Μετά από αναμονή ετών και αρκετά πεζογυρίσματα, η αλήθεια είναι, ξεκίνησε μετά και τη δική σας παρέμβαση ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα και φυσικά αναφέρομαι στον αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου. Το ερώτημα πλέον είναι αν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και αν θα ολοκληρωθεί κανονικά και χωρίς προβλήματα το έργο. Και παράλληλα λοιπόν με την ολοκλήρωσή του, η προσδοκία της εξέλιξης ενός βασικού τομέα, του πρωτογενούς τομέα, με ποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα στην Ηλία. Μπορώ να απαντήσω σε μία ερώτηση μονολεκτικά. Ναι, είναι η απάντηση. Το έργο Πάτρας Πύργου, το οποίο εμείς το ξεμπλοκάραμε, υλοποιείται κανονικά. Μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι μία σειρά από έργα έχουν παραδοθεί νωρίτερα του αναμενόμενου. Μακάρι να μπορέσουμε να το πετύχουμε και στο δρόμο αυτό. Αναφέρω ενδεικτικά την πρώτη φάση της παράκαμψης της Αμβρακίας, η οποία παραδόθηκε 6 μήνες νωρίτερα. Ο δρόμος Θέρμη Γαλάτσης τα παραδόθηκε νωρίτερα. Μακάρι να ισχύσει αυτό και για το δρόμο Πάτρας Πύργου. Για το πρωτογενή τομέα θα μπορούσα να μιλάω ώρες ολόκληρες. Να σταθώ μόνο στην έκτακτη στήριξη την οποία θα δώσουμε σε αγρότες και κτηνοτρόφους, που θα ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια, για να ξεπεράσουμε το πραγματικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το κόστος των λοιπασμάτων και των ζωοτροφών.